Εγώ δεν μάθανε να ψάχνω την αλήθεια. Η περιοδία 2010 ανά την Ελλάδα της Έλενας Παπαρίζου σάρωσε κάθε προηγούμενο. Τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι παρακολούθησαν σε κάθε πόλη το πιο αγαπημένο κορίτσι της χώρας. Η σημερινή συναυλία όμως έχει ιδιαίτερη σημασία. Πραγματοποιείται στα πάτρια εδάφη της οικογένειας Παπαρίζου στην Καρδίτσα. Είναι η πιο όμορφη Ελληνίδα. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο βέβαια η πιο όμορφη Ελληνίδα. Ευχαριστώ όμως για τα κολακευτικά όλα αυτά, Ρούλα μου. Είμαι τόσο χαρούμενη γιατί σήμερα είμαστε στο χωριό σου, στο χωριό του πατέρα σου. Στο χωριό των γονέων μου θα έλεγα. Βέβαια εδώ είναι η Κωμόπολη στο Μουζάκι και τα χωριά των γονέων μου είναι ορεινά. Είναι στην Οξιά που είναι 1200 μέτρα, πάνω από τη θάλασσα δηλαδή, και έχει 600 της μάνας μου. Με τον τόπο σου, όσο πιο κοντά είσαι μαζί τους, τόσο πιο καλά νιώθουν μαζί σου. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, ακόμα για τις πρώτες φορές που ερχόμουν, ήταν πάρα πολύ ότι ερχόντουσα, χτυπούσα την πόρτα. Ξέρεις, και εδώ πέρα ο κόσμος είναι διαφορετικά. Δεν παίρνεις τηλέφωνο πρωτού να πας στο σπίτι κάποιον νου. Ναι. Πας και πρέπει να έχεις κέρασμα. Ναι. Και σε όποιο σπίτι πας, δηλαδή, εγώ που πρέπει, ας πούμε, να πάω να δω 5-6 θείες, όλη την ώρα γλυκό του κουταλιού, βανίλιες, πίτες, δεν ξέρω τι, ό,τι προσφέρει ο κήπος τους. Ναι. Πολλά και διάφορα. Νιώθω ότι ακόμα οι Έλληνες εδώ πέρα είναι αγνοί. Ναι, ναι. Είναι αγνοί, είναι μοντέρνοι χωριάτες. Γιατί όλοι δεν έχουν παραμείνει, ας πούμε, κλασικοί χωριάτες. Έχουν γίνει και αυτοί πιο μοντέρνοι, αλλά έχουν ακόμα παράδοση μέσα τους. Άννα, εστιάζουμε εδώ στην αφίσα σου για το βράδυ. Χρήστο Κοντινό. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό παραμένει Λασιτέ, ναι. Ναι. Παραμένει. Εδώ έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα. Εδώ, και... εδώ ερχόμουν. Τι κάνετε, παιδιά? Θα μας κεράσετε καφέ? Θα δούμε σε λίγο. Έχουμε τη συναυλία σήμερα, θα έρθετε? Του χρόνου εσύ. Η αλήθεια είναι ότι το Μουζάκι πάντα είναι το κέντρο αντάμωσης για όλους μας. Είτε κατεβαίνουμε, είτε ανεβαίνουμε, βρισκόμαστε, ψήνουμε, πάμε σε πανηγύρια μαζί. Είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω λείπει ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, λείπει σαν φυσική παρουσία, ο πατέρας σου. Αυτό πώς σε κάνει να νιώθεις όταν έρχεσαι στο χωριό ξανά και ξανά? Σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό. Αλλά αφού έφυγε ο πατέρας μου, πρέπει να έρχομαι εγώ. Ναι. Το νιώθεις σαν μια συνέχεια, έτσι δεν είναι? Κάτ. Επειδή εγώ πιστεύω ότι ο πατέρας τα βλέπει από εκεί που είναι. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Για ποια πράγματα νιώθεις περήφανη και λες μπράβο με τον μπράβο του πατέρα σου για αυτά τα πράγματα που κάνεις? Θα πω ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, Ρούλα, ότι όταν είμαστε σε πιο μικρή ηλικία, θεωρούμε ότι οι γονείς μας κάνουν πολύ περίεργα πράγματα. Αλλά μεγαλώνοντας, αντιμετωπίζω ότι κάνουμε τα ίδια που κάνουν οι γονείς μας. Και τα ίδια πράγματα θα κάνουμε και εμείς στα παιδιά μας. Και τα παιδιά μας θα μας στραβοκοιτάνε για αυτά τα πράγματα, αλλά και τα παιδιά μας τα ίδια θα κάνουν και στα δικά τους τα παιδιά. Και νομίζω ότι το πράγμα που ίσως ο πατέρας μου τη συγκεκριμένη στιγμή θα ένιωθε πάρα πολύ καλά είναι ότι συνεχίζω και έχω μια πολύ άριστη σχέση μαζί με το σώι μου. Ότι θα ρίσκει αυτά τα τελευταία 10 χρόνια δεν άλλαξαν ποτέ τίποτα πάνω στην Έλενα, γιατί η Έλενα για όλους θα είναι πάντα το μικρό παπαριζάκι. Εδώ έχω έναν υψιό μου, ο Δημητράκης. Είναι Δημητράκη. Μου, ο γιος, ο μεγάλος. Παίζει πράτε φέρμε τον Κουτράκι. Τι κάνετε, καλά είστε? Να, ένας μπάρμπας εδώ. Γεια σου, θείε. Παπαρίζος κι εσύ? Αλεξανδρής εγώ. Α, είναι Αλεξανδρής. Α, μάλιστα. Επειδή είναι κοντά τα χωριά, εδώ πέρα αυτό που λέω, ότι όλοι είμαστε σόι λίγο πολύ. Εσείς θα έρθετε στη συναυλία το βράδυ? Βέβαια. Νομίζω όλη η περιοχή. Όλη η περιοχή θα είναι το βράδυ. Όλοι. Μας αγαπάει και την αγαπάμε. Απίστευτη όπως πάντα. Καρδίτσα και πάλι Καρδίτσα, αγαπημένη μου πατρίδα! Καλησπέρα σας! Επιτέλους μετά από 2 χρόνια ξαναήρθα να σας τραγουδήσω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία που νιώθω, όπως και την πρώτη φορά. Τι κάνουμε, παιδιά, είμαστε καλά?
Θα τα πούμε καρδιτσιώτικα σήμερα τα τραγούδια, ε! Θεσσαλιάτικα! Έτσι, μπράβο! Τι μένει εκτός από την αγάπη από αυτούς που φεύγουν, οι επιθυμίες τους και οι ιστορίες τους. Όπως αυτή του Καραϊσκάκη που έλεγε ο κύριος Παπαρίζος στην κόρη του. Αυτή την ιστορία θέλω να την ακούσω όμως. Πώς την περιέγραφε ο πατέρας σου, γιατί... ο γιος της Καλόγριας που η Καλόγρια έφυγε κρυφά να γεννήσει το μεγάλο μας πολεμιστή που ήταν καρδιτσιώτης, έλεγε. Περηφάνεια, περηφάνεια μεγάλη. Θέλω να σε ρωτήσω, αν ήταν να κάνεις κάτι που θα σου ζήταγε η πατρίδα σου, να κάνεις κάτι για την Ελλάδα χωρίς ιδιοτέλεια. Κοίτα, αυτό το πράγμα το είχα πει πάντα από μικρή, επειδή είχα πολύ μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και έλεγα πιτσιρικά ότι εγώ ήθελα να πάω φαντάρος στην Ελλάδα. Έχουμε βέβαια και για το μέλλον να μου φερθεί, μάλλον να μου έρθει η ευκαιρία να κάνω ένα φαντάρο πραγματικό. Ναι, να κάνω ένα γιο να πάει φαντάρος. Όχι, ενώ... Το βλέπεις να καθυστερεί αυτό, είναι στην προτεραιότητά σου ή όχι? Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, Ρούλα, το όταν έχεις μια σχέση 11 χρόνια, δεν το προγραμματίζεις αυτό. Δηλαδή, ίσως στην αρχή, επειδή θες να δεις τι κατεύθυνση θα έχει η σχέση, ίσως να προσέχεις. Και μετά όμως από κάποια χρόνια ούτε καν το σκέφτεσαι, δηλαδή. Σαν γυναίκα, πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου, αυτή τη φάση ζωής που είσαι, σαν γυναίκα, όχι σαν άνθρωπος, πώς νιώθεις ή πώς νομίζεις ότι λειτουργεί? Η αλήθεια είναι ότι λέω σε πάρα πολλούς φίλους μου ότι μου αρέσει πάρα πολύ η ηλικία που έχω τη συγκεκριμένη στιγμή. Είναι σε μια φάση, ας πούμε, που έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα που δεν είμαι πλέον αυτό το κορίτσι το οποίο ο καθένας μπορεί να... Ναι, δηλαδή που κάποιος μπορεί να επιβάλλει πράγματα, δηλαδή νιώθω ότι πλέον μπορώ να πω όχι. Είμαι η Έλενα, έχω μεγαλώσει, δηλαδή μετά τα 17 είμαι ανεξάρτητη μόνη μου και είμαι 28 χρονών και δεν μου πει κανείς τι θα κάνω. Και αυτό νομίζω ότι είναι εκεί που γίνεται αυτή η τραμπάλα, ότι από κορίτσι πλέον γίνεσαι γυναίκα και δεν σηκώνεις κουβέντα.